τηλέφωνο και μιλούσαμε 3 μήνες στο τηλέφωνο χωρίς ποτέ να έχουμε συναντηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, σε πήρε και υπό την οντέμιση ή υποχρεώνω να πει. Μου είπε, γεια σου, δες μου, είμαι οντέμιση στην Κολέγια. Περιμένει, τον ήξερα να σχολιάσουν με τα ποδοσφαιρικά και με όλα αυτά. Τον ήξερα, τον είχα ακουστά ως πρόσωπο. Όχι, είχα άγνοια από ποδόσφαιρο. Δεν ήξερα τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να σημαίνει για την ομάδα που είναι. Δεν είχα ιδέα τίποτα. Απλά θυμόμαι ότι ήταν πολύ ωραίο αγόρι. Και φλερτάρατε τηλεφωνικά. Τι λέγατε περί ανέμου και υδάτων. Λέγαμε περί ανέμου και υδάτων. Τώρα θα μου πεις γιατί το έκανες αυτό. Ήμουν σε μια φάση τότε της ζωής μου. Υπάρχει, πάντα μιλούσαμε πολύ, γελούσα πάρα πολύ, με έκανε και γελούσα πολύ. Μετά από 3 μήνες που μου είπε να βρεθούμε, του λέω μήπως βιάζεσαι λίγο. Δεν σε εντάξει, πιστεύω. Αυτό ήταν ανέκδοτο. Ούτε για εταιρεία τηλεφωνίας να πούμε. Κατάλαβες ότι είναι ο άντρας της ζωής σου. Δεν έψαχνα τον άντρα της ζωής μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήξερα αν θα είναι προσωρινό ή μόνιμο. 3 μήνες στο τηλέφωνο, τι έλεγε αυτά, δεν αφήνεις το παραμύθι. Πάρα πολλά πράγματα. Ποτέ, γιατί όχι. Τίποτα ερωτικό. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Κοινωνικά προβλήματα, τι σου έλεγε. Θυμάμαι ότι γελούσαμε πάρα πολύ. Το κατάλαβα όμως μετά από ένα σημείο και μετά το αισθάνθηκα. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι έγινα 30. Και ξέρεις, μετά άρχισαν, ήθελα οπωσδήποτε. Μην τα θίγεις αυτά τα θέματα. Σιγά. Να γίνω. Άλλαξε το. Να γίνεις μητέρα. Άλλαξε το σου. Δηλαδή, χτύπησε το παπανάκι στα 30. Μέχρι τότε τίποτα, ποτέ.